Στο Ατσαλένιο, όπου αγωνίστηκε ως φιλοξενούμενος απέναντι στον Ποσειδώνα και μετά το γρήγορο γκολ του Γιακουμάκη, ήρθε στο 17ο λεπτό ο Φώτης Καϊμακαμούδης μετά το κόρνερ του Κεφαλούκου για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του πολύ νωρίς το 2-0. Στο 32 μετά την ενέργεια του Ρουμπάκη, μπαλά έφτασε στον Ικαιότσα, εκείνος ανατράπηκε μέσα στην περιοχή και δόθηκε το πέναλτι. Ο Ικαιότσα είχε την ευκαιρία να χρηστεί σκόρερ, όμως εκτέλεσε out το πέναλτι, παρέμεινε το 2-0 στο παιχνίδι, όχι όμως για πολύ, καθώς την επόμενη φάση μετά από βαθιά μπαλιά ο Καϊμακαμούδης πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, έκανε 3 τα τέρματα του ΠΟΑ απέναντι στον Ποσειδώνα. Οι γηπεδούχοι στο 42 σε μια αντεπίθεση με τον Μαραθιανό κατάφεραν να σκοράρουν. Ζαχαρίας Μαραθιανός έκανε το 1-3 στο παιχνίδι. Δεν ήταν όμως αυτό το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, καθώς στην επόμενη φάση μετά από ωραία συνεργασία του Ικαιότσα με τον Καϊμακαμούδη, μπάλα έφτασε στον Γιάννη Γιακουμάκη, εκείνος σημείωσε το δεύτερο γκολ στο παιχνίδι για το 1-4. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 70 λεπτό υπήρξε μια διαμαρτυρία από τον Ικαιότσα. Ο διαιτητής, ο κύριος Σαββούδης, του έδειξε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και κόκκινη αποβολή για τον Ικαιότσα. Και στο 72 μια εκτέλεση φάουλ, η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή του Ποσειδώνα στον Παπασπύργου, που διαμόρφωσε με αυτό το γκολ το Ποσειδώνας ΠΟΑ 1-5.